Καλώς ορίσατε στον κόσμο του Nova. Μαζί θα ανακαλύψουμε ασκήσεις και αυτοσχεδιασμούς που ενισχύουν την επικοινωνιακή μας ικανότητα και την ικανότητά μας να ακούμε πραγματικά τον συνομιλητή μας. Θα δούμε ασκήσεις οι οποίες ενισχύουν την ενεργή ακρόαση και ταυτόχρονα ενδυναμώνουν τη φαντασία, την παρατηρητικότητά μας και βοηθούν στην προσωπική μας συμμετοχή και εξέλιξη. Στην άσκηση που ακολουθεί θα δούμε πώς εμπλουτίζεται μία ιστορία, πώς η επικοινωνία δεν είναι πάντα και μόνο λεκτική, πώς παίρνουμε ένα σήμα από το συνομιλητή ή το συμπαίκτη μας και αυτό μπορεί να αλλάξει πραγματικά αυτό το οποίο έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Πώς θα ενισχυθεί λοιπόν και θα εμπλουτιστεί μία ιστορία που εμείς έχουμε στο μυαλό μας από το επικοινωνιακό σήμα που θα λάβουμε. Και το σήμα αυτό, όπως θα δείτε παρακάτω, δεν είναι μόνο λέξεις. Μπορούν λοιπόν μόνο τα χέρια του συμπαίκτη μας να αλλάξουν τη ροή της δικής μας σκέψης. Ας δούμε πώς θα γίνει. Όλα ξεκίνησαν ένα απόγευμα του Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, όταν ήμουν δεύτερο έτος σε περίοδο εξεταστικής, που ήμασταν μαζεμένοι στο μεγάλο μου σπίτι, εκείνο το μεγάλο ωραίο σπίτι που έμενα στη Θεσσαλονίκη. Καμιά δεκαπενταριά φίλοι, συνάδελφοι, μελλοντικοί, συναγωνιστές στην προσπάθεια να περάσουμε τα μαθήματα της εξεταστικής. Μαζεμένοι για καφέ, για κουβέντα και λίγο διάβασμα. Και ένα απόγευμα στο οποίο είχαμε αποφασίσει να φτιάξουμε λουκουμάδες για να κάνουμε και κάτι παραγωγικό, γιατί το να διαβάσουμε μάλλον δεν ήταν τόσο πολύ. Και οπότε έτσι περνούσαν η μέρα του διαβάσματος, μέχρι που εκείνη τη μέρα κατά τις 8 το απόγευμα, που είχε αρχίσει να σουρπώνει και να φεύγει πολύ ζέστη και η υγρασία που έχει αυτή η μαγική πόλη, αποφασίσαμε να βγούμε έξω για βόλτα, μπύρα, στη Νέα Παραλία και άλλα τέτοια χαζά. Και κάπως έτσι, αντί να γυρίσεις στο σπίτι σου γύρω στις 2 ή 3 το πρωί που έχεις αρχικά υπολογίσει, γιατί σκέφτεσαι ότι έχεις και την επόμενη μέρα διάβασμα, το οποίο πάλι δεν θα κάνεις, αλλά τουλάχιστον προσπαθείς. Εγώ κατέληξα να γυρίσω σπίτι μου γύρω στις 5-5.30 το πρωί, αφού είχα αποφασίσει, εκτός από τις μπύρες και τα κοκτέιλ που είχα πιει και ήμουν ήδη ζαλισμένη, να κάνω και τη ρομαντική μου βόλτα με μουσική στα αυτιά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι την Τούμπα που έμενα. Και κάπως έτσι έφτασα σπίτι μου εκεί κατά τις 5.30 ώρα το πρωί, σίγουρα μεθυσμένη, σίγουρα ταλαιπωρημένη και κουρασμένη και σίγουρα πεινασμένη επίσης, οπότε κάτι έπρεπε να φάω. Και προφανώς ο φοιτητής που σέβεται τον εαυτό του δεν έχεις τίποτα στο σπίτι σου για να φας και δεν έχεις και λεφτά για να φας γιατί τα έχεις πιει. Οπότε η μόνη λύση που είχα για να φάω κάτι ήταν εκείνο το μπολ με τη ζύμη που είχε περισσέψει από τις λουκουμάδες. Και το χρησιμοποιημένο λάδι, χρήσιμη πληροφορία, θα χρειαστεί σε λίγο, κρατήστε την. Οπότε βάζω το κατσαρολάκι στο μάτι, το καπακώνω, το βάζω και τέρμα για να γίνει γρήγορα, γιατί εντάξει, πόσο να περιμένεις να φας, νύσταζα κιόλας, θα με πριν ο ύπνος. Και κάθομαι στο λάπτοπ μου για να χαζέψω κάτι στο YouTube, νομίζω. Όπου μέσα σε όλα θέλω να σας πω ότι το λάπτοπ μου εκείνη την περίοδο κόλλαγε πάρα πολύ και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά δυστυχώς γιατί ο Αποστόλης είχε αποφασίσει να ρίξει πάνω στο λάπτοπ μου φραπέ, γλυκό, με γάλα. Και δεν πίνω τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ειδικά φραπέ. Ποτέ. Κακό. Οπότε το λάπτοπ μου σερνόταν που σερνότανε, ήταν σε μια άθλια κατάσταση. Και εκεί λοιπόν που χαζεύω κάτι στο YouTube και κολλάει και δεν ανταποκρίνεται, συνειδητοποιώ ότι έχουν αρχίσει να βγαίνουν ατμοί από το κατσαρολάκι. Αλλά προφανώς αυτή η ατμή δεν είναι μακαρόνια και δεν πρέπει να διαφορήσεις. Αλλά εγώ συνέχισα να ασχολούμαι με το λάπτοπ μου. Μέχρι που κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι η Στεφανία δυστυχώς πρέπει να σηκωθείς να πας να δεις τι συμβαίνει. Και πλησιάζοντας προς το κατσαρολάκι, επειδή ήμουνα και ενδυνάμει χημικός, μηχανικός, με μεγάλες βλέψεις, συνειδητοποιώ ότι το συγκεκριμένο δοχείο πίεσης συμπεριφέρεται πολύ περίεργα. Και ευτυχώς είχα περάσει θερμοδυναμική 1, μου έσωσε τη ζωή. Και νομίζω μάλλον είχα πάει στο κατσαρολάκι για να ανάψω τον απορροφητήρα που ευτυχώς δεν άναψα. Οπότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρω το κατσαρολάκι και να το βγάλω στο μπαλκόνι για να ρίξει κάπως θερμοκρασία. Πού να ρίξει θερμοκρασία με τους 40 βαθμούς του Ιουλίου, αλλά τέλος πάντων. Οπότε τη στιγμή που αποφασίσω να κουνήσω το κατσαρολάκι, ήρθε το χάος. Κουνάω το κατσαρολάκι, πετάγεται το καπάκι, παίρνει φωτιά το καπάκι, παίρνει φωτιά το κατσαρολάκι, παίρνει φωτιά το χέρι μου, παίρνει φωτιά το πόδι μου,
Πήρε φωτιά μια καρδιά, γενικά καήκαν όλα. Ευτυχώς δεν πήρα φωτιά ολόκληρη, γιατί ήμουνα με το βρακί επειδή είχε 40 βαθμούς. Να πως σε σώζει η ζέστη καμιά φορά. Πέταξα το κατσαρολάκι, το οποίο νομίζω προσγειώθηκε κάτω από τον καναπέ μου, που με, για κάποιον εξήγητο λόγο δεν πήρε φωτιά. Λογικά είχε τελειώσει η διαδικασία της καύσης, βλέπεις πόσα ξέρω. Και τέλος πάντων, από τις φωνές οι γείτονες φωνάξανε το ΕΚΑΒ, μια συμπαθέστατη οικογένεια που ζούσε δίπλα. Ήρθε το ΕΚΑΒ από το σπίτι, το οποίο με βρήκε κάτω από τη βρύση να έχω βάλει το χέρι μου για να δροσιστεί με κάποιο τρόπο. Μην το κάνετε ποτέ, ποτέ. Ήταν τρίτου βαθμού έγκαυμα, μετά γέμισε πίον. Μου τραβάγανε το πίον μέσα από τα δάχτυλα. Πολύ τραγικό, πολύ τραγικό. Και κάπως έτσι το ΕΚΑΒ με πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στα ΧΕΠΑ, και τελείωσε αυτή η υπέροχη μέρα. Οπότε γενικά πιείτε, περάστε καλά, αλλά όταν γυρίσετε σπίτι, ή κάντε δίαιτα ή παραγγείλετε φαγητό, αλλά μείνετε μακριά από το λάδι και τους λουκουμάδες. Τι παρατηρήσαμε λοιπόν σε αυτή την ιστορία? Είδατε τα χέρια να προτείνουν ιδέες? Καταλάβατε ότι η ιστορία αλλάζει? Υπήρξε διαφορά κατά τη διάρκεια της ιστορίας? Μήπως η αφηγήτρια εμπνεύστηκε και από αυτό που της πρότειναν τα χέρια του συνομιλητή της? Και πόσο σημαντικό τελικά είναι πραγματικά να παρατηρούμε και να είμαστε στο παρόν, στο εδώ και στο τώρα, με όλο μας το σώμα και το είναι. Με το μυαλό μας εδώ και με τη διάθεσή μας ανοιχτή να εισπράξουμε το επικοινωνιακό σήμα που θα μας στείλουν. Ακόμα και αν αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται από δύο χέρια που κάτω από τις μασχάλες μας μπορούν να αλλάξουν τη ροή του δικού μας λόγου. Για σκεφτείτε πώς αυτό πραγματικά μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας, και την προσωπική και την επαγγελματική. Να είμαστε ανοιχτοί λοιπόν στη φαντασία και στην πρόταση του συνομιλητή μας. Δοκιμάστε αυτή την άσκηση και αφήστε το σχόλιο σας.